για ένα iPhone 13 Pro Max 128 GB σε χρώμα Sierra Blue. Καλημέρα καινούρια μ' αγάπης. Καλημέρα καινούρια. Πανικός, ζωή. Από σήμερα τέλος τα λάτης. Γεια σας παιδιάς. Καλώς ήρθατε στο The Real Vlog Mas Day 4. Και το βίντεο σήμερα είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην Τουτούλα. Με το ρομπίδιό μου εδώ πάμε να γράψουμε σε ποια μέρα είμαστε. Στον κύριο Βασίλη. Που είναι κυμολία, που είναι κυμολία. Θα κάνω καταγγελία αν δεν βρω την κυμολία. Πού είναι η κυμολία? Oh my god, δεν μπορώ πια με αυτήν την κυμολία. Βρήκα την κυμολία, όχι καταγγελία. Λοιπόν, Βασίλη μου, για να σε σβήσουμε εδώ πέρα την κελετσούλα σου. Τέλεια, πάρα πολύ όμορφα. Ημέρα, Τέταρτη. Και παιδιά, το ξέρω ότι εδώ κανονικά πρέπει να το κάνουμε με τον ανάποδο τρόπο, να γράφουμε ας πούμε 24 αντί για 4, γιατί λέει Days till Christmas. Αλλά εμείς από τα πρώτα vlog μας έτσι το κάναμε. Δεν είμαι χαζούλης, είμαι ξυπνούλης. Είμαι. Είμαι. Πριν έρθει όμως η Τουτούλα και κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο challenge, πρέπει να περιποιηθώ. Δεν θα υποδεχτώ την Τουτούλα με αυτή την καούκα. Θέλω να κουρευτώ. Θα έρθει ο προσωπικός μου κομμωτής στο στούντιο μου να με κουρέψει. Οπότε λούζομαι, μην το βάλω να με λούσει κιόλας, για να με κουρέψει ο Κωνσταντάς. Έτσι το λένε. Οκ. Καίγομαι. Έλα το εγκάβμα στην καούκα. Έλα η καράφλα να ξαναβγεί. Ωραίο πλάνο, ε. Δεν φαίνεται τίποτα. Sorry ρε παιδιά. Θα με βγάζει καπνός εδώ πέρα. Θα ψηθεί το μαλλί. Σαμπουανάκι. Και λιούζουμε καουκάκι. Ένα χεράκι. Είναι υπέρα αρκετό. Πατακάικα. Για να σε δω εκεί στο δέντρο. Ωραίος, ωραίος. Εκεί. Σένιος. Το άλλο που πήγε. Αυτό το έχεις πάρει από μένα. Το έχεις αντιγράψει από μένα. Το έχω και εγώ για να δω, είναι από τα πουλ, ναι, το ίδιο από μένα. Κωνσταντίνε, γεια! Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο στούντιο. Πες μου για το στολισμό, πώς σου φαίνεται. Είναι τρομερός ο στολισμός. Ευχαριστώ. Έχω ήδη σε κλίμα Χριστουγέννων. Τέλεια. Και συνεχίζουμε. Ωραία. Να σου πω, τώρα πες μου, δεν την τρως ότι είναι από 24 καράτια το δέντρο. Φαντάσου θα φορέσω τα γυαλιά μου. Μισό λεπτό για να το καταλάβεις. Ναι, ναι, για να δούμε. Για να δούμε. Δεν είναι ότι. Γιατί είναι τόσο πανταχτερό. Ενάτο. Τόσο πανταχτερό που δεν μπορώ. Ακριβώς. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ήρθε η ώρα για κούρεμα. Ξεκινάμε. Πολύ σε έδειξα, σειρά μου. Πάμε. Κωνσταντίνε, να κάτσω στην καρέκλα εδώ. Ναι. Ωραίο φωτισμό έχω, τι να σου πω. Λάθος όλα. Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε σήμερα. Ναι, λέω, να βάλουμε εξτέ. Ναι. Άκου όμως, να βάλουμε εξτέ σε αυτή τη σειρά μόνο πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ γύρω-γύρω να καλύψω το σβέρκο. Πολύ τα έχεις φέρει τα εξτέ. Τα έχω φέρει τα εξτέ και είμαι έτοιμος. Ωραία. Οπότε, παιδιά, θα δείτε ότι θα βάλουμε εξτέ σήμερα. Τι χρώμα. Νομίζω ροζ. Είναι και της εποχής και... Πάλι ροζ το κάνω το καλοκαίρι. Άλλο. Δεν έφερες τα λαχανή που σου είπα. Θα δω αν έχω τα λαχανή. Αν μπορεί να βάλουμε τα κόκκινα με τα πράσινα για ένα χριστουγεννιάτικο. Ναι. Okay. Ωραία, ξεκίναμε το κούρεμα στα πλάγια και βλέπουμε. Α, θα βάλει και μπέρτα, θα κάνει το Batman. Choke me. Τέλεια τα έξτε, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου πάει πολύ αυτό το χρωματάκι. Είναι πολύ ωραίο. Κάντε follow τον Κωνσταντίνο στο Instagram και κλείστε το ραντεβού σας για να κάνετε κι εσείς τέλεια έξτε στο μαλλί σας. Καλές γιορτές, Κωνσταντίνε. Καλές γιορτές. Καλά, τα εβδομάδα εδώ θα είναι πάλι. Άστα, μην τα πούμε. Ναι, ναι. Φιλάκια πολλά. Γεια, γεια. Γεια, γεια. Γεια, γεια. Κατάρισμα τώρα. Oh my god, ο Τόμπι. Γεια σου, Τόμπι. Πόσα χρόνια και ζαμάνια. Α, κατευθείαν. Τουτούλα, γεια. Yeah. Α, τι είναι αυτό? Τι ωραία, τα γυάλισα. Για να δω. Να, το ροδάκι. Wow. Ρόδι, ρόδι. Τέλειο. Ε, και εδώ τι κρατά. Α, γι' αυτό τα γυαλίζεις. Ναι, ναι. Το ναι. Γυαλίζεις το ρόδι. Αμέ. Βεβαίως, Τουτούλα. Είσαι έτοιμη? Ναι, αμέ, γιατί. Σε περιμένω επάνω για ένα τέλειο challenge. Έτσι όπως είμαι. Έτσι όπως είσαι, ναι, ναι. Όπως είσαι, θεά, θεά. Το κρετσινάκι μου τρώω. Καλή σου όρεξη, λοιπόν. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Πού είναι η παρέωση, έρχονται καθόλου εδώ επάνω. Τίποτα, κανείς. Γιατί είναι. Χεσμένο και... με έχουνε. Και είναι τόσο ωραίο έτσι. Χουλιάρικο. Φάει το κριτσινάκι σου, δεν με ενοχλείς καθόλου. Τουτούλαγια! Γεια σου Δημήτρη! Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά, φάει, φάει και μετά θα σου πω, εντάξει, θέλω τώρα τσι να φάει το κριτσίνι. Τουτούλα μου, καλώς ήλθες σε ένα επικό challenge που σου έχω σήμερα. Ευχαριστώ. Σε ένα άκρος χριστουγεννιάτικο challenge. Α, ωραία, ωραία. Σήμερα θα κάνουμε το κερί challenge ή αλλιώς candle challenge. Μάλιστα. Δηλαδή τι κάνουμε? Θα έχουμε δύο ίδια κεριά και οι δύο. Ναι. Παράδειγμα, αυτά τα δύο κεριά. Ναι. Θα τα μυρίζουμε. Ναι. Και θα πρέπει να καταλάβουμε τι μυρίζει. Έχω να σου πω όμως ότι όλα τα κεριά είναι χριστουγεννιάτικες μυρωδιές. Ναι. Και είναι όλα από PA Decoration. Πολύ έχουν ωραία. Υπέροχα κεριά. Και πολύ ωραία. Σ' αρέσουν, ναι, θα ναι. σου δώσω κανένα δωράκι εσένα. Μπράβο, μπράβο. Αλλά δεν θα δώσω μόνο σε ένα δωράκι. Θα δώσω και στους φίλους μου εδώ. Α, γιατί θα τους δώσω και κεριά, αλλά και μαζί με το PA Decoration κάνουμε διαγωνισμό στο Instagram μου και μαντέψτε τι δίνουμε. Για πρώτη φορά στο ελληνικό YouTube και στο ελληνικό Instagram το iPhone 13, ακούστε με λίγο, Pro Max, τα 128GB. Και το τονίζω γιατί μέχρι στιγμής δίνουμε μόνο το iPhone 13 Pro και όχι το Pro Max. Εμείς δίνουμε το Pro Max, ένας τυχερός, 128GB, θα πάρει μέρος στο Instagram μου, αυτό εδώ πέρα είναι το Instagram μου, θα βρείτε και την περιγραφή από κάτω, αλλά κάντε και εδώ ένα like, ένα subscribe και ακολουθήστε και το PA Decoration στο Instagram, γιατί έχει πραγματικά υπέροχα πράγματα και υπέροχα κεριά. Και το τονίζω ότι είναι το 128GB γιατί εγώ έχω το... κόλλησε. Γιατί εγώ έχω το 1TB. Το Sierra Blue, γιατί και αυτό είναι το Sierra Blue, το γαλάζιο. Και δεν το λέω από θέμα ψώνιου, το λέω για να καταλάβετε ότι δεν δίνω το ίδιο κινητό. Αυτό είναι 128GB, εντάξει. Πάρτε όλη μέρος στο giveaway και καλή επιτυχία. Όλους όλους θα τους βρούνε στη φωτογραφία μπράβο, από κάτω. Μπράβο. Ένα ολόκληρο κινητάκι δίνω. Μπράβο, Δημήτρη. 1400 ευρώ του τούρα. Και θα τα χαρίζουμε, χαρίζουμε. Τέρμα τα αστεία. Ήρθε η ώρα όμως για το βίντεο. Ας αφήσουμε τα κινητά, αν και δεν θέλω να το αφήσω. Ας το κουμπίσω εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα PA Decorations κεριά. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Πάρα πολύ ωραία. Και αφού πιάσαμε πρώτα αυτά τα κεριά, ας δούμε αυτά. Πάμε να τα μυρίσουμε. Είσαι έτοιμη? Πολύ ωραία, ε. Ωραία συσκευασία, ε. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Φουλ χριστουγεννιάτικη. Μύρισε καλέ. Δύσκολο είναι αυτό. Πω πω πω, τι ωραία μυρωδιά. Τι είναι όμως. Χριστούγεννα μου. Αλήθεια, σου βγάζει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Εμένα δεν μου βγάζει ακριβώς Χριστούγεννα, μου βγάζει κάτι... Χριστούγεννα μου μυρίζουνε. Α, καλά Χριστούγεννα, εμένα μου βγάζει κάτι κυριλέ, κάτι... Κάποιον πλούσιο άντρα, να το πω. Τι σου μυρίζει εσένα? Ένα ωραίο πράγμα. Τι μου μυρίζει? Δεν μπορείς να καταλάβεις κάποιο συστατικό. Εμένα μου βγάζει λίγο μέλι και χαμομήλι μου βγάζει. Λίγο χαμομήλι και κάτι σε τι να πω, πουρο. Πουρο, πουρο. Όχι. Ω, καθόλου. Μου μυρίζει. Πεύκο εμένα. Αλήθεια. Πεύκο. Πεύκο. Okay. Ωραία, για να δούμε τι είναι τελικά. Τουτούλα. Ναι. Είναι hot whisky. Είναι whisky και άκου τι λέει. Μοναδικό μυστηριώδες άρωμα με δυνατή βάση το whisky και το ψημένο καπνό. Το βρήκα το πουρο, είδες. Σε συνδυασμό με κεχριμπάρι και δερμάτινες νότες δημιουργούν ένα αριστουργηματικό αποτέλεσμα στο χώρο σας. Άρα είναι whisky. Πιο πολύ μου βγάζει το δέρμα που λέει και το πουρο παρά το whisky. Δεν ξέρω. Εντάξει, πεύκο, το καταλάβαμε, έλα, θα κοιμηθούμε με σένα. Επόμενα κεριά, τούτα εδώ είναι τσίγκινα αυτά. Αλλά είναι και αυτά, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι χριστουγεννιάτικα. Ναι, είναι γιατί γράφει από κάτω Νόελ. Είναι Νοέλ, Νοέλ, κάπως έτσι. Oh my god! Τι είναι αυτό? Ναι. Δεν έχω μυρίσει κάτι πιο... Παιδιά, αυτό είναι Χριστού... Πόπο... Μόκα, ε... Το βρήκα τι είναι εγώ. Δεν θα το πω για να το πεις εσύ. Πέσω. Εμένα μου θυμίζουν τα μπισκοτάκια κανέλας. Μπισκότο μου. Μπισκότο. Ναι. Τι είπα εγώ, μπισκοτάκια κανέλας. Μπισκότο. Μπισκότο καραμέλας, ναι, ναι, κανέλας. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, κανέλα. Καλά, το σύνορο τι λέω. Ναι. Χειρότερα, θα ναι. τρελαθώ. Ναι. Για να δούμε τι είναι. Άκρος αρωματικό, γλυκό και αλκοολούχο. Ουίσκι, μπέρμπον, με μπαχαρικά, σε συνδυασμό ακούμε ξύσμα πορτοκαλιού, γάλα καρύδας και πικάντικης καραμέλας. Φέρνουν ένα πολύ δυνατό άρωμα που θα σας μαγέψει. Όντως είναι πάρα πολύ δυνατό, ναι. πολύ δυνατό, αλλά σε καραμέλα, η καραμέλα υπερισχύει σε ναι, αυτό. Ναι, είναι ναι, καραμέλα που τα διαλύει όλα. Ναι, ναι, καραμέλα. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό. Ναι, καραμέλα. Πω,
Πεθαίνω, ε, γι' αυτό. Πολύ ωραία, το θέλω σε τέτοιο. Σε τέτοιο κερί, σε γκουμούτσα. Κοίτα τι ωραία. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα για τα Χριστούγεννα, εμένα, παιδιά. Αυτό το γαλάζο μπλε. Όπα, όπα. Άλλη φάση αυτό. Αυτό ξέρει. Πες το. Θες να πες το. Κάτσε. Ξέρω τι θα πεις. Αλλά γιατί το ίδιο φανταζόμαστε. Καθαριότητα. Αλλά. Πω, τι ωραίο. Ocean, ωκεανός. Αυτή τα αρωματικά που έχουν και στο μπάνιο, ίσως που τα βάζουν τον ωκεανό. Εμένα τα ρούχα μου μυρίζουν. Μαλακτικό, απορριπαντικό. Ναι. Καθαριότητα, καλά λέω. Ναι. Οπότε εσύ λες μαλακτικό και εγώ λέω ωκεανό. Ναι. Για να δούμε. Ένα παγωμένο άρωμα για λίγους, αρχικά. Βάσει του το κεχριμπάρι και ο βασιλιάς των αρωματικών λουλουδιών. Αχ, πώς λέγεται αυτό. Ιλάνγκ. Σε συνδυασμό με εσπεριοδε. Πολύ με δυσκολεύει αυτή η λέξη, ε. Το εσπεριδοειδείς νότες δημιουργούν ένα minimal μυρωδάτο αποτέλεσμα που κυριαρχεί στο χώρο. Μάλιστα, άρα είναι το Ιλάνγκ Ιλάνγκ. Δεν ξέρω πώς μυρίζει το Ιλάνγκ Ιλάνγκ, άρα μάλλον είναι αυτό και δεν το καταλάβαμε. Άλλη φάση, πιο καθαριότητα, θα μου έκανε και για καλοκαίρι το συγκεκριμένο, αλλά και για χειμώνα. Δηλαδή να καθαρίσεις το σπίτι σου και να ανάψεις αυτό. Ναι, πάρα πολύ. Χαίρομαι που σου άρεσε. Για να δούμε αυτά, τι έχουμε εδώ. Εδώ δεν έχουμε κεριά τουτούλα, εδώ έχουμε τάρτες. Ξέρεις τι είναι οι τάρτες. Κάρτες. Τάρτες. Τάρτες! Είναι μικρού τετραγωνάκια, κεριά, που το βάζεις στο βαζάκι και λιώνει με το ρεσό από κάτω και μυρίζει όλος ο χώρος. Άνοιξε το. Τι ωραία που μυρίζει. Καλά, τι με να ξεράσεις εσύ, πώς το λες έτσι. Τι ωραία που μυρίζει. Λοιπόν, να πω εγώ ή εσύ. Πες εσύ πρώτα, αλλά δεν μπορεί. Όχι, πες εσύ. Πες εσύ γιατί με αντιγράφεις, πες. Όχι, δεν σε αντιγράφω. Λοιπόν, εμένα μου μυρίζει ριζόγαλο. Μαζί με γλυκάνισο. Ριζόγαλο με. Όχι, εμένα μου μυρίζει κανέλα. Ναι, το ριζόγαλο τι έχει. Κανέλα. Έχει, ναι, αλλά. Αλλά και γλυκάνισο πολύ. Γιατί να το, εγώ το βλέπω το γλυκάνισο εδώ μέσα. Έχει γαρίφαλο, μοσχοκάριδο και κανέλα. Ναι. Αυτά τα τρία είναι αυτές οι βάσεις του. Οκ, πέσαμε πάρα πολύ κοντά, μπορώ να πω. Βέβαια, το θα μπορούσα να το ονομάσουν όμως ριζόγαλο. Ριζόγαλο. Θα ήθελα αρωματικό κερί ριζόγαλο. Θα ήταν iconic. Πάμε στα επόμενα κεριά, τα οποία είναι κεριά γούρια. Έχουνε γουράκι απ' έξω, κοίτα εδώ, ναι, το βλέπεις. Ναι, το βλέπω. Και είναι και αυτά σε τσίγκινο. Για άνοιξε το, είναι περίεργο μέσα. Έχει. Α, έχει ένα είδο βασίλειο. Ναι. Ένα τι έχει. Ένα δωράκι. Οχ. Μύρισε πάρα πολύ έντονα. Αμά. Φάντα. Πορτοκάλι. Ένα ωραίο γλυκό μου θυμίζει αυτό. Πορτοκαλόπιτα. Α, μπράβο. Έλα. Πορτοκαλόπιτα. Κάτι μου θυμίζει. Έχει πολύ έντονο το πορτοκάλι εδώ μέσα. Εγώ γι' αυτό είπα φάντα πορτοκάλι. Mm. Αλλά για να δούμε όμως τι γράφει. Α, άκου. Ναι, μην μου πεις. Ένα απολαυστικό. Τι. Ότι δεν το βρήκαμε. Όχι, λέει ένα απολαυστικό άρωμα πορτοκαλιού μέσα σε κερί σόγιας και στην κορυφή ένα χριστουγεννιάτικο ταρτάκι σόγιας με το ίδιο άρωμα. Σε φωσφορούχο κίτρινο χρώμα που λιώνει και πλημμυρίζει το κερί, ώστε όταν σβήνεται τα φώτα το κερί φωσφορίζει στο σκοτάδι. Έλα. Τι. Οπότε το ανάβεις, λιώνει αυτό που έχει εδώ μέσα. Mm. Το βλέπετε, τον Άγιο Βασιλάκο αυτόν. Λιώνει και όταν σβήνει τα φώτα φωσφορίζει το κερί. Οπότε η βάση του είναι το πορτοκάλι. Έχω πάθει σοκ με αυτό, πρέπει να το ανάψω να δω πώς φωσφορίζει. Mm. Τα θέλω και τα δύο. Πάμε στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο, το κατακόκκινο, το PA Decoration κερί. Ρε γιαγιά, σοβαρά. Όχι. Πες το. Είναι το κλασικό γλυκό των Χριστουγέννων. Μη μου πεις τώρα δεν σου μυρίζει κουραμπιές αυτό. Είναι κουραμπιές. Κουραμπιές. Όχι κουραμπιές. Καλά. Έλα, μακάρονα. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Κουραμπιές. Στίχημα. Είναι κουραμπιές. Βρες το. Κάνε έτσι και γλύψε να δεις. Βρες το εκεί. Βρες το. Είναι κουραμπιές. Λες μελομακάρονο. Ναι, ναι. Καλά. Είναι κουραμπιές, το λέω αλήθεια. Ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο άρωμα που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητο. Βουτυρόδες, γλυκό και τόσο μοναδικό που δεν σταματάει να σου ανοίγει την όρεξη όλη την ώρα. Άναψε το και άψε τη μυρωδιά του ζεστού μπισκότου να ξεχυλήσει το χώρο σου. Ακόμα τι λέει, βουτυρένιο και μπισκότο. Ναι. Το τέτοιο, κουραμπιές με τι είναι. Μπισκότο βουτυρένιο δεν είναι. Ναι, με βουτυρένιο. Άρα το βρήκα. Ευχαριστώ. Άρα είναι μελομακάρονο. Καλά το είπα εγώ. Μπισκότο βουτυρένιο. Μπράβο, ναι, μπισκότο βουτύρου. Όχι. Ναι. Τι μελομακάρονο, μωρέ. Είναι όντως τα μπισκότα βουτύρου που έχουμε στο τσιγκίνο και σεδάκι. Ναι. Είναι τα μπισκότα βουτύρου. Όντως. Τώρα μου ήρθε ο συνδυασμός. Ισχύει. Αυτά που βάζουν οι γιαγιάδες κλωστές και ραφτικά στο τσίγκινο που έχει τα μπισκότα κανονικά, αυτή τη μυρωδιά έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε σε άλλα κεράκια στα πορτοκαλιά. Ωραίο τέτοιο έχει αυτό, ωραίο βαζάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γεια, smell it.
Όνειρο. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο κερί που έχω μυρίσει μέχρι στιγμής. Αυτό μου θυμίζει, παιδιά, το αγαπημένο μου κερί που σας έλεγα τόσο καιρό που σας το έδειχνα. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι είναι. Κατάλαβα. Γιατί είναι ίδιο με το άλλο που σας λέω και ακόμα πιο ωραίο, πιο έντονο. Έχει κολοκύθα αυτό μέσα. Κολοκύθα. Σίγουρα έχει κολοκύθα. Για εξού και το πορτοκαλί χρώμα. Κολοκύθια και μπαχαρικά έχει αυτό. Εμένα αυτό μου βγάζει. Εσένα τι σου βγάζει? Κανένα έτσι. Merry Christmas. Μπισκότο μου μυρίζει. Η Τουτούλα λέει μπισκότο, πεύκο με μακάρονα. Αυτά ξέρει να λέει, δεν ξέρει να λέει κάτι άλλο. Τι να σου πω, αφού δεν μου... Δεν σου βγάζει κάποιο μπαχαρικό? Τι μπαχαρικό ρε Δημήτρη? Γλυκό μου θυμίζει. Τι γλυκό, πες το γλυκό. Να το αποκαλύψουμε? Όχι. Μπισκότο μου μυρίζει. Έντονο μπισκότο. Εντάξει. Τι, εντάξει. Θα δούμε τώρα, κυρία μου. Πουρέ κολοκύθας και μπαχαρικά. Ευχαριστώ. Είναι το πιο ωραίο κερί. Να πάτε να το πάρετε όλοι. Εμπιστευτείτε με. Είναι full χειμωνιάτικο, full Halloween και full χριστουγεννιάτικο. Το αγαπημένο μου. Πάμε πάλι σε τάρτες. Ταρτάκια, για να δούμε τι είναι αυτά τα ταρτάκια, τα κόκκινα. Ωραίο μπισκότο. Oh. Όχι, καλέ, τι μπισκότο. Δεν είναι. Τι είναι αυτό τώρα, πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, μοιάζει λίγο με τη Sol de Janeiro, την κρέμα που σας λέω. Που είναι αγαπημένη μου κρέμα. Οπότε θα πω καραμέλα, καρύδα. Μάλλον καρύδα. Καραμέλα, καρύδα, σοκολάτα θα πω. Καραμέλα βουτύρου. Ναι. Καστανή ζάχαρη. Ναι. Και όριμο ουίσκι. Σαν και εσένα, Τουτούλα, είσαι ένα όριμο ουίσκι. Εγώ, Είσαι το όριμο ουισκάκι μου. Θες να πιούμε ένα σκάκι? Ναι, αμέ. Θες να πιούμε ουίσκι? Ναι, άμα έχεις. Ποιο θα πιούμε ουίσκι? Θα γυρίσουμε μια φορά ένα βίντεο να μεθύσουμε, εντάξει? Όχι, να μεθύσουμε. Δεν έχεις βρει τίποτα. Τι το iPhone δεν θα το πάρεις εσύ δώρο, στο λέω. Όχι, κοίταξε να δεις. Πάρει το κοινό μου. Εσύ προτρέχεις έτσι. Ναι, έχεις δίκιο. Στο επόμενο σε αφήνω να μιλήσεις εσύ. Λοιπόν. Ποιο τρέχεις, λες εκεί. Καλά, δεν με παρά. Δεν έχει έντονη μυρωδιά αυτό. Όχι. Αλλά μου θυμίζει παλιό σπίτι. Σε ένα παλιό νεοκλασικό. Αυτό μου βγάζει. Γιατί όχι? Γιατί έχεις δοκιμάσει τα παλιά τα δεν ξέρω, αυτό μου βγάζει. Εγώ εγώ γενικά με τις μυρωδιές κάνω εικόνες, ρε παιδί μου. Α, ξέρεις πως λέγεται? Grandma Tea, το τσάι της γιαγιάς. Γι' αυτό σου είπα όμως ότι μου βγάζει κάτι παλιό. Καλά σου είπα, για να δούμε τι λέει. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα αρώματα ήρθε για να συναρπάσει γήινο ξυλώδες άρωμα σε συνδυασμό με νότες χαμομηλιού και άλλων βοτάνων. Φέρνουν υπέροχο συνδυασμό ευεξίας και χαλάρωσης. Ιδανικό για κρύες νύχτες του χειμώνα. Αυτό πρέπει να το πάρεις εσύ γιατί είσαι γιαγιά. Και είναι και κίτρο και ταιριάζει και στην κουζίνα σου να το ανάβεις. Μάλιστα. Πάμε σε άλλα δύο γούρια μικρούλια τσίκινα. Είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ δυνατό! Πάρα πολύ δυνατό! Δεν σ' αρέσει αυτό, είμαι σίγουρος. Εσένα αποκλείται να σ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Και αυτό θα αρέσει και στη μαμά. Φράουλα μαζί με κανέλα. Κάτι φραουλοκανέλα. Ένα απολαυστικό άρωμα μήλου και κανέλας. Μήλο, μωρέ, τι φράουλα. Μήλο και κανέλας μέσα σε ένα κερί σόγιας. Και αυτό φωσφορίζει όταν το ανάβεις, γιατί λιώνει ο χιονανθρωπάκος που έχει μέσα ή αντίστοιχα τα σχεδιάκια. Και φωσφορίζει. Μήλο κανέλα είναι αυτό, ρε εσύ. Και πάμε και στα τελευταία Τουτούλα. Ένα εσύ και ένα εγώ. Για να τα ανοίξουμε. Τι λες, ρε παιδί μου, πόσα κεριά. Και ξέρεις πως έχουν ακόμα? Αυτά είναι μόνο τα χριστουγεννιάτικα, σκέψου. Χαμός. Ω, κουπάνησα. Αυτό έχει το ου. Αυτό μυρίζει έτσι. Δεν μ' αρέσει η μυρωδιά του. Δεν μ' αρέσει. Αυτό μου μυρίζει. Φάρμακο. Ναι, δεν μου μυρίζει. Όχι, κάνεις πα... Είναι... Δεν μ' αρέσει η μυρωδιά του. Είναι πάρα πολύ αποπνικτικό. Κόβεται η ανάσα. Κάνεις λάθος όμως, Τουτούλα. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σεξι. Τι σεξ, μωρέ κι εσύ. Αυτό θα φεύγει ο παρτενέρ. Μου θυμίζει την Tom Ford, την leather, το δέρμα. Είναι καθαρό δέρμα το άρωμα. Δεν μ' αρέσει. Δέρμα. Μυρίζει δερμάτινο. Δεν σου μυρίζει δερμάτινο ρούχο. Δερμάτινο ρούχο. Από πολυκερινά. Τα ρούχα. Το κατέστρεψε το κερί. Δεν θα το δώσουν το iPhone τα παιδιά στο τέλος και από το PA Decoration. Την κάτσαμε. Για να δούμε τι είναι όμως. Έχω απορία. Καλά. Είμαι ο καλύτερος, παιδιά. Λοιπόν, νότες δέρματος, μαύρο τσάι, βανίλια και λιβάνι. Λοιπόν, εγώ το αγαπώ, να το ξέρετε. Δηλαδή αυτό και αυτό τα αγαπάω.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Το θεωρώ πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν το έχω ξαναμυρίσει κάτι τέτοιο σε κερί. Η τουτούλα το αγαπημένο τη ήταν το Grand Masti. Ναι, αυτό. Αυτό, ε. Ναι, ναι. Όπως καταλάβατε, μάλλον κέρδισα εγώ. Γιατί βρήκα τα περισσότερα. Ναι, βρήκε, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πώς σου φάνηκε το challenge. Αυτό. Ωραίο άρωμα αυτό. Ναι, το καταλάβαμε ότι σ' αρέσει. Πώς σου φάνηκε το challenge. Ωραίο. Σ' άρεσε. Ωραίο, ναι, και εμένα, ναι. Μάλιστα, είναι διαφορετικό. Πολύ, και ναι, πολύ χριστουγεννιάτικο. Να σφίξουμε τις καρδιές μας. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο Instagram μου για ένα iPhone 13 Pro Max 128 GB σε χρώμα Sierra Blue. Πώς τα λέω έτσι γρήγορα και ωραία, ε. Ναι, τηλεμάρκετινγκ έπρεπε να κάνω. Δεν προλαβαίνει όλος. Ναι, τον αφήνω. Καθυλώνεται. Να το ξαναπώ. Ένα iPhone 13 Pro Max. Έλα, με σκάλωσε. Εντάξει. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο giveaway για ένα iPhone 13 Pro Max 128 GB σε χρώμα Sierra Blue. Εντάξει, link στην περιγραφή από κάτω και τσεκάρετε και όλα τα υπέροχα κεριά που έχουμε εδώ πέρα από PA Decoration. Και έχω να σας πω ότι ο νικητής με το iPhone το 13 θα υπάρχουν και άλλοι δύο νικητές που θα κερδίσουν δώρα από PA Decoration. Εντάξει, λοιπόν παιδάκια, από μένα την τουτούλα και τα υπέροχα κεριά μας, σας φιλούμε, σας χαιρετούμε και από το iPhone. Γεια σας. Άλλο ένα βλογκ στο τέλος, τουτούλα. Έλα το iPhone 13!